είναι η γκρίζα πλευρά του θέματος. Εσείς γιατί διαφωνείτε σε αυτό. Γιατί δεν λέτε ναι να μειωθούν αυτά και ταυτόχρονα αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Γι' αυτό λέω εγώ την πραγματοδότηση. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι. Πού καταλαβαίνετε, κύριε Δίτσα, τώρα. Εδώ έχω τον νόμο. Τι να κάνω. Σα λέει στοιχεία ότι μειώνονται τα φαρμακά. Επειδή το λέω, κύριε Γεωργιάδη, ο κύριο Γεωργιάδη είπε ότι δεν θα απολυθεί κανένα από τα νοσοκομεία. Τι να κάνουμε. Εσεί είστε στοίχημα. Εσεί αφισβητείτε ότι θα μειωθούν. Μισό λεπτό. Αλλά ο ελληνικός λαός το υπομένει. Τι με νοιάζει εμένα αν εκτίθεται το κύριο Γεωργιάδης. Κύριε Βίτσα, εμένα με νοιάζει, θα βρει ο άλλος το φάρμακό του. Θα το βρει σε τιμή, θα πληρώσει η δημόσια δαπάνη. Μα η δημόσια δαπάνη είναι στοιχείο του μνημονίου. Ένα δισεκατομμύριο, 800 εκατομμύρια θα μειωθούν. Εσείς αφισβητείτε ότι θα μειωθούν τα φάρμακα. Μισό λεπτό. Είναι η ουσία. Εμείς αμφισβητούμε δεν το έχω καταλάβει και στο ότι στη μεγάλη. Ναι, και εγώ τελείως καλοπροαίρετα απαντά. Και στη μεγάλο, στο μεγάλο κομμάτι των φαρμάκων και ιδιαίτερα σε μια μεγάλη γκάμα φαρμάκων δεν θα μειωθούν, το λέει και ο ίδιος ο υπουργός. Το λέει και ο ίδιος. Έστω σε αυτά που λέει ότι θα μειωθούν. Δεύτερο, ότι δεν είναι μια πολιτική επί του φαρμάκου, είναι μια πολιτική επί του μνημονίου. Και αυτή η διαδικασία και άμεσα και μεσοπρόθεσμα, πέραν όλων των άλλων, θα καταστρέψει και την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Και τρίτο, δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο η πρόσβαση του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα των ανασφάλιστων στο φάρμακο. Τρία. Αυτό δεν βγαίνει. Από πού βγαίνει αυτό, το τρίτο από πού βγαίνει. Να σας παρακαλώ. Να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει ούτε μία πρόβλεψη. Το έχετε. Με συγχωρείτε. Μια και πιάσαμε την ιστορία χαμπάρι. Αυτό το θέμα τώρα. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι πρώτον. Η ιδιωτική δαπάνη έχει αυξηθεί από το 11% στο 28%. Πια αυτό είναι δεδομένο. Και δεύτερο, η δυνατότητα του ανασφάλιστου σε πρόσβαση στο φάρμακο, και έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, εκ των οποίων οι 1.300.000 είναι πια ανασφάλιστοι, έχουμε 300.000 ΟΕΕ κτλ. Η πρόσβαση έχει να κάνει με την τσέπη του. Αυτό τι σχέση έχει με το αν θα μειωθούν έστω αυτά τα λίγα φάρμακα. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχει τέτοια πολιτική. Δεν θα μειωθούν τα φάρμακα. Πώ να το πω. Δεν σκεφτείτε. Μην εκτίθεμε. Εδώ είναι. Πείτε μου. Δεν μπορεί να μειωθούν. Δεν μπορεί να έχει κάτι αυταπόδεικτο. Αν δεν μειώνονταν τα φάρμακα, δεν θα υπήρχε όλο αυτό ο φοβερό πόλεμο κατά του Γεωργιάδη. Δεν βλέπετε τίποτα στα μέσα ενημέρωση. Δεν έχετε καταλάβει ότι γίνεται ένα αδυσόπιτο πόλεμο. Αυτό ο πόλεμο γιατί γίνεται, επειδή δεν θα φυγούν συμφέροντα. Και όνομα του Θεού. Λοιπόν, στο διάλειμμα. Μα τα βλέπετε, δεν διαβάζετε. Δεν διαβάζετε, κύριε Βίτσα. Στα μέσα διαβάζω. Κύριε Βίτσα μου, δεν διαβάζετε. Δεν καταλαβαίνετε. Διαβάζω και μέσω. Εντάξει, και βλέπω ότι είναι υπέρ του Γεωργιάδη. Είναι εκτίθεση, σα το είπα. Δεν υπάρχει.